Φίλες και φίλοι, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή συνάντηση, η οποία έχει θέμα, όπως το ενημερώσουν οι εισηγητές μας, το ΠΕΠ Πελοποννήσου και τις επιδοτούμενες δράσεις, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά και ένα πρόγραμμα σημαντικό για τους ανέργους. Δεν θα σας καθυστερήσω εγώ, γιατί εδώ βρίσκεστε να ακούσετε άλλους και όχι εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα για να μας παρακολουθήσετε, τον φίλο και συνάδελφο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας και πρόεδρο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Πάτρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, να βγάλω τα σκονάκια μου για να είμαι πιο σωστός, την Γενική Διευθύντρια της Διαχειριστικής, την κυρία Πετροπούλου, τη Μάγδα, τον κύριο Βασίλια Ιβαλή, την κυρία Τιγόνη Τσούκα και την κυρία Τσακαλοπούλα Αθανασία, που είχαν την ευγενή καλοσύνη να έρθουν εδώ σήμερα να μας ενημερώσουν για τις δράσεις αυτές. Θα ήθελα να καλέσω τον φίλο Βασίλη Νανόπουλο στο βήμα μας, δύο λόγια. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα και για τους συνεργάτες από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να είμαστε σήμερα στην Σπάρτη και να σας μιλήσουμε για το πρόγραμμα Δεύτερη Ευκαιρία που αφορά τους ανέργους αλλά και τα επιδοτούμενα προγράμματα ΠΕΠ, τα οποία είναι σημαντικά και θα ακολουθήσουν. Είναι χαρά γιατί ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Λακωνίας είναι πολύ καλός φίλος και συνεργάτης εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης είναι χαρά γιατί εμείς στο Επιμελητήριο Κορινθίας προηγηθήκαμε όσον αφορά την δεύτερη ευκαιρία και την βοήθεια προς τους ανέργους για κάποιες εβδομάδες και έτσι αυτή την εμπειρία που αποκτήσαμε στην Κόρινθο θέλουμε να την μεταφέρουμε και σε εσάς και να σας βοηθήσουμε μόλις υπογραφεί η σύμβαση, γιατί το Επιμελητήριο της Λακωνίας θα υπογράψει σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα σας βοηθήσουμε και εκεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα και να προσφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό στους ανέργους σήμερα, που είναι ένα ποσό 1.400 ευρώ μεικτά για περίπου δύο μήνες που θα διαρκέσει η κατάρτιση, και αυτό είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τους ανέργους και επίσης και την γνώση που χρειάζεται για να μπορέσουν οι άνεργοι να μάθουν βασικά πράγματα που θα είναι χρήσιμα σε μια δεύτερη δουλειά τους. Εκείνο που έχουμε να σας πούμε είναι ότι οι ωφελούμενοι είναι απολυμμένοι άνεργοι από τρεις κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και αναφερόμαστε στο λιανικό εμπόριο, στην εμπορία και διακίνηση και συντήρηση αυτοκινήτων και στην κατασκευή γενικότερα αλλά και τα δομικά υλικά. Όποιοι λοιπόν έχουν προέλθει ως άνεργοι τα τελευταία χρόνια από αυτούς τους τρεις κλάδους δικαιούνται να καταθέσουν τα χαρτιά τους στο πρόγραμμα Δεύτερη Ευκαιρία. Εκείνο που θα ακολουθηθεί είναι μια συμβουλευτική δράση από ειδικούς συμβούλους, μια συνέντευξη και κατάταξη σε τμήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις εμπειρίες που έχει ο καθένας και μετά η παρακολούθηση του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης που θα γίνει σε μια πιστοποιημένη αίθουσα ΚΕΚ εδώ στην περιοχή είναι 280 ώρες και η επιδότηση που θα πάρει ο κάθε άνεργος είναι 5 ευρώ μεικτά για κάθε ώρα κατάρτισης, δηλαδή 1.400 ευρώ μεικτά. Οι κρατήσεις φόροι κτλ. Είναι γύρω στα 150 ευρώ. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, είναι αυτά που βλέπετε στην οθόνη, δηλαδή η αίτηση, ένα επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και της κάρτας ανεργίας, βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό το οποίο να αποδεικνύει ότι υπάρχει ανεργία που προήλθε από τους τρεις κλάδους που ανέφερα προηγουμένως που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο του βιβλιαρίου του ΙΚΑ και μια πρόσφατη φωτογραφία. Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων είναι ένας από τους 7 εταίρους του ΕΦΠΑΕ με γεωγραφική κάλυψη της περιφέρειας που προανέφερα και μέλη μεταξύ άλλων τα 16 επιμελητήρια. Ο φορέας δεν ιδρύθηκε τώρα, έχει ιδρυθεί από το 1996, έχει διαχειριστεί προγράμματα του Β' κοινοτικού πλαισίου. Με απόλυτη επιτυχία διαχειρίστηκε και του τρίτου κοινοτικού πλαισίου, μια επιτυχία που θεωρούμε ότι πιστοποιείται από τη μεγάλη απορρόφηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο διαχειριστήκαμε 3.500 έργα συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2009 η διαχειριστική έγινε τέρας του ΕΦΠΑΕ, ανέλαβε λοιπόν δράσεις οι οποίες τις περισσότεροι από εσάς πιθανώς να τις ξέρετε, όπως η μεταποίηση νέες συνθήκες, ο πράσινος τουρισμός, η καινοτομία, η εξωστρέφεια και άλλες. Πρόσφατα ανέλαβε και προγράμματα του ΕΟΜΕΦ μετά από το κλείσιμο του φορέα. Η ανάθεση όμως δύο νέων προγραμμάτων των ΠΕΠ, όπως τον λέμε, η ενίσχυση δηλαδή μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίηση, τουρισμό,
εμπόριο και υπηρεσίες στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007-2013 και η ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Τα δύο προγράμματα που ήρθαμε σήμερα εδώ να σας ενημερώσουμε μας βρήκαν σε πλήρη συνέστηση της ευθύνης. Πρόκειται δύο προγράμματα εξαιρετικά δημοφιλή, με υψηλούς στόχους και εμείς πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουν. Το ΜΕΝ πρώτο θα στηρίξει τη ρευστότητα, θα ενισχύσει, θέλουμε να πιστεύουμε, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Το δεύτερο, η γυναική επιχειρηματικότητα μέσω απροβλέπων, σκοπεύει να τονώσει την απασχόληση μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων γυναικών, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών. Επίσης, θεωρούμε ότι θα υποστηρίξει τις νέες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η κρίση. Θα ήθελα να σας πω ότι με το πρώτο πρόγραμμα, το πρόγραμμα των ΜΠΕΠ όπως λέμε, έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τις περιφέρειες, αρρωγή και χρηματοδότες αυτοί. Το πρόγραμμα αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα. Εμείς θα αναφέρουμε εντάχει ορισμένα. Αναλυτικά θα σας το πούν οι συνάδελφοι. Σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν των περιφερειών, όπως το λέμε, συμμετέχουν και οι υφιστάμενες και υποσύσταση επιχειρήσεις. Στις νέες και υποσύσταση επιχειρήσεις επιχορηγούνται και λειτουργικές δαπάνες για πρώτη φορά. Θα σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων, το οποίο έχει τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης επιχειρηματικότητας». Ο στόχος του προγράμματος είναι αφενός η τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων ετούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών. Και σε δεύτερη φάση έχει ως στόχο την υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης. Μιλάμε για δύο δράσεις, δύο υποδράσεις, οι οποίες χωρίζονται μόνο ηλικιακά. Όλα τα άλλα κριτήρια είναι ίδια. Στην πρώτη υποδράση εντάσσονται γυναίκες ηλικίας 18 έως 35 και στη δεύτερη από 36 έως 64. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια και κατανέμεται ισόποσα στις δύο υποδράσεις. Επίσης κατανέμεται στις εξής περιφέρειες: στην Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Δύναται να υπάρξει μεταφορά πόρων από τη μία υποδράση στην άλλη σε περίπτωση μη κάλυψης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ποια είναι η χρηματοδότηση? Ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Να περάσουμε στις προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι, είπαμε, γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών και θα πρέπει να ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες. Θα πρέπει να είναι άνεργες ή απολυμμένες κατά την τελευταία τριετία. Η τριετία είναι 2010, 2011 και 2012. Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία. Και οι απειλούμενες από ανεργία, δηλαδή εργαζόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχυση εργασίας ή εργαζόμενες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 περιπτώχευσης. Να δούμε λίγο το σκοπό του προγράμματος. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θα είναι προσανατολισμένα και στοχευμένα στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Και θα ενισχυθούν σχέδια τα οποία θα στηρίζουν και θα ενισχύουν και θα τονώνουν την επιχειρηματικότητα στις σημερινές συνθήκες κρίσης. Επιλέξιμοι φορείς. Ποιοι φορείς δηλαδή μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο? Έχουμε δύο κατηγορίες φορέων. Η πρώτη είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις. Και όταν λέμε υφιστάμενες επιχειρήσεις, θεωρούμε τις επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12 του 2011 είχαν τουλάχιστον δύο πλήρες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας. Και η δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων είναι οι νέες και υποσύσταση. Ως νέες θεωρούμε τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη κάνει έναρξη και μέχρι 31/12 του 2011 δεν είχαν δύο πλήρες διαχειριστικές χρήσεις ή έχουν κάνει έναρξη ακόμη και μία μέρα πριν την υποβολή της πρότασης. Και ως υποσύσταση θεωρούνται όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που όταν υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο δεν θα έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΗ. Η έναρξή τους δηλαδή θα ακολουθεί την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. Θεματικές ενότητες.
τι σχέδια μπορούν να υποβληθούν και σε ποιους τομείς. Μπορούν να υποβληθούν σχέδια στην θεματική ενότητα της μεταποίησης, δηλαδή σχέδια από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης. Υπάρχει θεματική ενότητα του τουρισμού για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα. Και τέλος, η τρίτη θεματική ενότητα αφορά εμπόριο και υπηρεσίες. Οι δύο αυτές δραστηριότητες θεωρούνται σαν μια θεματική ενότητα. Και εδώ υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Εγώ θα σας πω κάτι. Όλοι όταν βάλαμε στο πρόγραμμα τη Σπάρτη, θελήσαμε να έρθουμε. Γι' αυτό ήρθαμε και όλη η ομάδα, ακόμα και ο πρόεδρος. Ο πρόεδρός μας, ο κ. Ζανόπουλος, εδώ. Με χαρά ήρθαμε. Εγώ ήρθα για ένα λόγο παραπάνω, με ακόμα περισσότερη χαρά. Διότι και δημοτικό και γυμνάσιο το έβγαλα εδώ στην πόλη σας. Και τη θεωρώ δεύτερη πόλη μου. Και θα ήθελα να σας δώσω και συγχαρητήρια για άλλον ένα λόγο, ότι υπάρχουν κάποιοι ευεργέτες που φτιάχνουν τέτοια κτίρια και τέτοιους χώρους. Και συγχαρητήρια για αυτό. Μακάρι να είχαμε όλοι τέτοιους ευεργέτες. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα, εγώ θα ήθελα να σταθώ, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας σε αυτό το σημείο, διότι θα χαθούμε. Δεν έχει νόημα να αρχίσω να λέω το πρόγραμμα και να μην καταλαβαίνομαστε. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο που είπε συνάδελφός μου, κυρία Τσούκα. Ποιο είναι αυτό? Πρέπει να ξεχωρίσουμε για το πρόγραμμα τι εννοούμε υφιστάμενοι, τη νέα και τι υποσύσταση επιχείρηση. Αλλιώς χαθήκαμε, δεν έχει νόημα. Συνεπώς, η υφιστάμενη επιχείρηση προανέφερε ότι είναι η επιχείρηση που 31 12 του 11 έχει κλείσει δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Ωραία. Νέα επιχείρηση είναι αυτή η οποία κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, τη μέρα δηλαδή που θα πατήσουμε το κουμπάκι για να υποβάλουμε, έχουμε συσταθεί, αλλά στις 31 12 του 11 δεν είχαμε κλείσει δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Πλήρεις. Αυτή είναι η νέα. Και η υποσύσταση είναι αυτή η οποία όταν υποβάλλουμε η ηλεκτρονική μας υποβολή, ακόμα την έχουμε στο μυαλό μας. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε πάει να κάνουμε ανάρξη. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω, γιατί δεν έχει νόημα να αρχίσουμε να μιλάμε για τυπικές προϋποθέσεις και τι είναι στη μία περίπτωση και τι στην άλλη. Εφόσον ξεκαθαρίζουμε αυτό, προχωράμε στις προϋποθέσεις συμμετοχής. Και έχουμε τώρα δύο κατηγορίες. Έχουμε τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και τις νέες και υποσύσταση. Τις νέες και υποσύσταση τις βάζουμε μαζί για το πρόγραμμα, από πλευράς δικαιολογητικών και προϋποθέσεων. Και άλλη περίπτωση είναι των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Έτσι. Ποιος μπορεί να υποβάλει από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που έχουν 31 12 του 11 κλείσει δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις στο πρόγραμμα? Όποιος θέλει. Προσοχή! Ένα επενδυτικό σχέδιο ανά υφιστάμενη επιχείρηση. Τι σημαίνει αυτό? Μια πρόταση. Δηλαδή, άμα εγώ έχω μια έδρα και ένα υποκατάστημα, δεν μπορώ να κάνω και για τις δύο θέσεις. Βεβαίως. Μπορείτε να υλοποιήσετε το επενδυτικό σας σχέδιο και για τις δύο θέσεις. Και για την έδρα σας και για το υποκατάστημα. Με μία πρόταση. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι και οι δύο αυτές θέσεις θα βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια. Μου λέει τώρα ένας. Ρε Βασίλη, εγώ έχω μία επιχείρηση που είναι τουριστική αλλά είναι και τεχνική. Δεν μπορώ να κάνω και στους δύο ΚΑΔ και στον ΚΑΔ του τομέα της ενότητας των υπηρεσιών και στον ΚΑΔ της θεματικής ενότητας του τουρισμού. Όχι. Δεν μπορώ.